Όταν το 1989 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη κήρυξε τη Μακρόνη στο ιστορικό τόπο και όλα τα κτίσματα ιστορικά διατηρηταία μνημεία, η πράξη της αυτή χαιρετίστηκε από όλο τον δημοκρατικό κόσμο. Βρέθηκα ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων στην ομάδα που δημιουργήθηκε αμέσως για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού τόπου. Τότε άρχισε η σχέση μου με τη Μακρόνησο. Δεν θα αναφερθώ στο έργο της ομάδας παρά μόνο σε αυτό που εγώ θεωρώ περισσότερο σημαντικό. Η θεσμοθέτηση χρήσεων γης για το νησί. Σημαντικό γιατί σε αυτό το νομοθέτημα, από αυτό το νομοθέτημα έχει αποτραπεί μέχρι σήμερα κάθε ανάρμοστη χωροθέτηση. Αφετηρία για τη συγγραφή του βιβλίου στάθηκε διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε από πολλούς μακρονησιώτες που είχα την τύχη να γνωρίσω ότι δεν υπήρχε πουθενά ένας κατάλογος με καταχωρημένα τα ονόματα των αγωνιστών που πέρασαν από το νησί, ιδιαίτερα την πιο άγρια εποχή του, 47-50. Αποφάσισα χωρίς αυταπάτες για το αποτέλεσμα να διαβάσω όσα βιβλία ήταν δυνατόν να προσεγγίσω από τις αθηναϊκές βιβλιοθήκες και να συγκεντρώσω όλα τα διάσπαρτα ονόματα αγωνιστών που αναφέρονταν. Μετά από μια δίχρονη προσπάθεια, διαπίστωσα αυτό που μου ήταν ήδη γνωστό, ότι όλοι οι κατάλογοι παραμένουν ακόμα ανοιχτοί και ότι για να βρούμε τα ονόματα όλων των αγωνιστών της Μακρονήσου πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα που πολλές φορές ως τώρα έθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στις διάφορες κυβερνήσεις. Να ανοίξουν τα αρχεία της Διεύθυνσης του ΓΕΣ, Β.Χ.Ι.Ι., η οποία υπό τον στρατοπεδάρχη της Μακρονήσου Μπαϊρακτάρη σχεδίαζε, οργάνωνε και εκτελούσε κάθε δραστηριότητα του στρατοπέδου. Τέλος, σύντομα το κόμμα πρόκειται να στήσει στο νησί μνημείο προς τιμή των αγωνιστών της Μακρονήσου, όπως πρόσφατα έκανε στη Γιάρο. Ένα μνημείο που πρέπει να πακτωθεί καλά στη γη και να περιφραχθεί για να αποφευχθεί η υπερδήλωσή του από τις δραστηριότητες των βοσκών και των κομπανιών τους, που καμιά κυβέρνηση δεν αξιώθηκε να απομακρύνει από τον εδώ και 30 χρόνια κηρυγμένο ιστορικό τόπο.